ακούει τους ειδικούς και ετοιμάζει πρόταση για το Υπουργικό της Πέμπτης ο Υπουργός Υγείας. Παρακάθεται αύριο στις 10 το πρωί σε ευρεία σύσκεψη, στην οποία θα συμμετάσχουν μέλη της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Ομάδας αλλά και υπηρεσιακοί του Υπουργείου, ώστε να οριστικοποιηθεί το τι μελιγενέστε με την χορήγηση της τρίτης ενισχυτικής δόσης. Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιστημονικής Ομάδας, τα οποία απέστειλαν ήδη τις θέσεις τους, προτείνουν όπως προτεραιότητα στην ενισχυτική δόση να έχουν ηλικιωμένοι κάποιας ηλικίας και άνω, η οποία θα καθοριστεί, τα νοσοκατεσταλμένα άτομα και οι ηλικιωμένοι που διαμένουν σε οίκους ευγυρίας. Μπαίνουμε στους χειμερινούς μήνες, δεν σηκώνει αναβολή. Οι γυραιότεροι στην κοινότητα εμβολιάστηκαν από τους πρώτους, δηλαδή από το Δεκέμβρη-Γενάρη. Την ίδια ώρα, ο εντοπισμός αυξημένων κρουσμάτων σε οίκους ευγυρίας το τελευταίο διάστημα προκαλεί ανησυχία στους αρμοδίους. Μόνο τον μήνα Ιούλιο έχουν εντοπιστεί 108 περιστατικά, ενώ τον Αύγουστο εντοπίστηκαν άλλα 70. Αύξηση καταγράφηκε ο αριθμός των θανάτων ατόμων άνω των 70 ετών. Κατά τον μήνα Αύγουστο έχασαν την ζωή τους εξαιτίας του κορονοϊού 19 άτομα ηλικίας 71 μέχρι 80 ετών και άλλα 32 άτομα 81 ετών και άνω. Η σύσταση θα είναι τουλάχιστον μετά 6 μήνες μετά τη δεύτερη δόση κάποιοι να πάρουν την τρίτη δόση. Η εκπομπή Αλφα Καλημέρα ζήτησε την άποψη πολιτών για το κατά πόσον θα προχωρήσουν με τρίτη ενισχυτική δόση όταν ληφθεί απόφαση, με τις απόψεις να διείστανται. 100% θα το κάνουμε. Αφού κάνουμε τα δύο, γιατί να το τρίτο δηλαδή. Οπωσδήποτε χρειάζεται. Άμα πρέπει να την κάνουμε, θα την κάνουμε. Ούτε πρώτη δεν έβαλα. Δεν ξέρω ακόμα. Την πρώτη έκαμα, ούτε την δεύτερη, ούτε την τρίτη. Δεν ξέρω. Υπενθυμίζεται πως παρά το ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν έχει ακόμη προχωρήσει με σύσταση επί του θέματος, η πλειοψηφία των μελών της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Ομάδας επιμένει πως η Κύπρος θα πρέπει να προχωρήσει με χορήγηση τρίτης δόσης, κάτι που άλλωστε έπραξαν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες.